σημερινό look είναι ένα look γλυκό και ρομαντικό. Στα μάτια έχει ψυχρούς τόνους κυρίως, τόνους του ροζ, γκρι, μοβ, καφέ. Στην επιδερμίδα έχει τόνους λίγο πιο θερμούς και στα χείλη έχει αυτό το ροζ που είναι λίγο πιο έντονο, αλλά πάλι πολύ γλυκό και κάπως δένουν όλα αρμονικά και αυτό είναι το ωραίο και το ενδιαφέρον. Είναι ωραίο και κολακευτικό. Πάντα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις αποχρώσεις και όλες τις υφές με τέτοιο τρόπο που να κολακεύσουν και εμάς που δεν είμαστε 20. Ελπίζω να σας αρέσει, ελπίζω να σας φανεί ενδιαφέρον και χρήσιμο και θα τα πούμε μετά. Έχω καθαρίσει και έχω ενυδατώσει την επιδερμίδα μου και θα ξεκινήσω με τη βάση μου. Θα χρησιμοποιήσω την Fresh Glow BB Cream της Burberry στο Fair, το 01, και μαζί θα χρησιμοποιήσω και το Power Fabric το νούμερο 2 του Giorgio Armani, επειδή η BB είναι πολύ ενυδατική και αυτό είναι κατάλληλο περισσότερο για λιπαρές επιδερμίδες, κυρίως, όχι απαραίτητα. Θα τα αναμίξω και τα δύο μαζί, γιατί και χρωματικά και σε υφή θα μου δώσουν το αποτέλεσμα που θέλω. Ένα pump από το καθένα και βλέπουμε, το αναμειγνύω στο πίσω μέρος του χεριού μου. Το πινέλο που χρησιμοποιώ είναι της Real Techniques, το Sculpting Brush, αυτό. Θα πάρω λίγο ακόμα μόνο από το foundation. Και σβήνω προς τα έξω, δεν βάζω απαραίτητα προϊόν. Ό,τι έχει δηλαδή το πινέλο μου. Λοιπόν, αυτό δεν θα βάλω άλλο. Τα υπόλοιπα, την υπόλοιπη κάλυψη με το κονσίλερ μου. Θα χρησιμοποιήσω το Rimmel, το Wake Me Up, το Soft Beige, το 040. Αυτό θα το χρησιμοποιήσω ως corrector. Έχει μια ροδακινή απόχρωση που τη χρειάζομαι για να καλύψει τους μαύρους κύκλους. Και από πάνω θα βάλω το κονσίλερ μου. Και για κονσίλερ θα χρησιμοποιήσω της Bourjois το Radiance Reveal, το Ivory, το 01. Θα αφήσω την επιδερμίδα μου να σταθεί, να απορροφηθεί ό,τι είναι και μετά θα συνεχίσω με το υπόλοιπο πρόσωπο και θα κάνω τα μάτια μου. Θα πάρω αυτή την κρεμώδη σκιά της MAC, την Untitled, και θα την απλώσω . Θα χρησιμοποιήσω την Naked 3 της Urban Decay, αυτή. Θα ξεκινήσω με το πρώτο χρώμα, το πιο ανοιχτό, το Strange. Θα το βάλω και στο καπάκι, στο κινητό βλέφαρο. Και θα το βάλω και από κάτω. Θα πάρω το αμέσως επόμενο ματ, αυτό, το Lumi, το οποίο στην ουσία έχει το ίδιο χρώμα με την βάση που έβαλα της MAC. Τώρα θα πάρω αυτό, το Nooner, το οποίο είναι ένα τόνο πιο σκούρο στην ίδια απόχρωση και θα το βάλω κάτω με το ίδιο πινέλο. Είναι ένα καφέ ροζ γκρι, έτσι ψυχρό, ψυχρό ροζ, ωραίο. Και όσο περισσεύει, μπορώ να κάνω να το φέρω και λίγο πιο μέσα και το ανεβάζω και εδώ. Τώρα με το 239 της MAC θα πάρω πάλι το ίδιο. Θα το βάλω από κάτω.
Και με το Accent Brush της Real Techniques θα πάρω το τελευταίο, το Dark Heart, και θα βάλω μόνο λίγο εδώ στην άκρη. Και το ίδιο θα επαναλάβω και στο άλλο μάτι. Και με το 221 της MAC θα το σβήσω στην αρχή προς τα μέσα και μετά από κάτω. Και με το 212 την ίδια σκιά και τώρα θα πάρω αυτή τη σκιά, το Liar, το δάχτυλό μου, αυτή, και την ίδια σκιά με το πινελάκι μου αυτό, τη βάλω εδώ. Τώρα θα πάρω αυτή, την Burnout, και θα βάλω εδώ. Θα βάλω από πάνω και την διπλανή και αυτή, την Dust. Και θα πάρω λίγη από την Dust με το δάχτυλό μου και θα βάλω στο κέντρο, στα βλέφαρα. Και με το δάχτυλό μου θα πάρω λίγη από την πρώτη που έβαλα μαζί με αυτήν και θα βάλω λίγο εδώ. Το Chromagraphic, το liner της MAC. Ωραία. Και τώρα θα κάνω τα φρύδια μου. Έχω πάρει το Brow Wiz της Anastasia, το Medium Brown. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο κόκκινο για τα φρύδια μου, αλλά προσπαθώ να το χρησιμοποιήσω. Relevé Lash Curler του Surat. Lancôme Hypnose Drama, μαύρη. Θα βάλω μόνο από πάνω τώρα, για να δω τι θα κάνω από κάτω. Συνεχίζουμε. Bronzer. Έτσι. Butter Bronzer με το Buildable Cheek πινέλο της Smashbox. Επειδή είναι ψυχρές οι αποχρώσεις στα μάτια, είναι σημαντικό να δώσουμε λίγη ζεστασιά στην επιδερμίδα με το bronzer. Να πάρει λίγη ζωή. Και επειδή ήταν ανοιχτόχρωμο και το η βάση μου σχετικά, δεν θα βάλω άλλο bronzer. Θα βάλω το Rocater της Benefit, αυτό με το ίδιο πινέλο. Έχει τους τόνους της σκιάς μου, οπότε θα δέσει ωραία και με το μάτι. Ωραία, αν δω ότι κάτι έχω κάνει που δεν πρέπει, το διορθώνω. Και με το που δεν πρέπει εννοώ να έχω βάλει περισσότερο ρούζ από ό,τι θέλω. Αφού αποφάσισα ότι δεν θα κάνω κάτι άλλο στα μάτια, θα βάλω επιτέλους και τη μάσκαρα. Στα φρύδια μου θα βάλω λίγο από το Give Me Brow της Benefit. Είναι αρκετά κόκκινο το Brow Wiz. Λίγο να τα ψυχράνει. Μόνο έξω δηλαδή, εκεί που έβαλα και το ολίβι. Δεν θα βάλω highlighter γιατί το ρούζ που έβαλα είναι αρκετά έτσι λαμπερό, οπότε θα το αποφύγω. Και τι θα κάνω τώρα,
Αχίλη μου. Λοιπόν, θα βάλω το Prep and Prime της MAC πρώτα. Επειδή είναι λίγο αφιτατωμένα. Θα πάρω το Barely There της MAC. Και τώρα θα πάρω το Please Me της MAC, που είναι έτσι ένα ωραίο φωτεινό ροζ. Αυτό είναι το τελικό look. Είναι ένα ωραίο, ελαφρύ, smoky eye look με ωραία επιδερμίδα, με ωραία χείλη φρέσκο. Πολύ ωραία φτιαγμένο, πολύ περιποιημένο. Μ' αρέσει γιατί υπάρχει ισορροπία στους ψυχρούς τόνους που έχουν τα μάτια με την πιο ζεστή όψη της επιδερμίδας και των χιλιών. Είναι ωραίο να έχουμε και μια τέτοια επιλογή στην καρνταρόμπα του make-up μας για κάποια βραδιά που θέλουμε να βγούμε και να μην είμαστε πολύ βαριά βαμμένες, αλλά να έχουμε και κάτι έτσι πιο ρομαντικό στο βλέμμα μας. Μ' αρέσει πολύ όπως βγήκε, ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Να πήρατε έμπνευση να κάνετε κι εσείς κάτι αντίστοιχο με τις αποχρώσεις που ταιριάζουν στη δική σας επιδερμίδα και τα δικά σας προϊόντα. Θα χαρώ πολύ να σας δω και στο επόμενο βιντεάκι μου. Μέχρι τότε, bye! Α, όχι όριμες ρε παιδί μου, δεν είναι ωραίο το όριμες. Τι ωραίο είναι. Συνεχίζω με το Butter Bronzer. Butter Bronzer Physician's Formula. Είναι γοητευτικό, δηλαδή μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Ε, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πού είναι το μολύβι μου, παιδί μου?